Οργισμένοι διαδηλωτές πολιορκούν την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Τεχεράνη. Η εκτέλεση του Σιήτη κληρικού Αλ-Νίμρου έχει ανάψει το φυτίλι της οργής στην περιφερειακή αντίπαλο του Ριάντ, το Ιράν. Οι διαδηλωτές πετούν μολότοφ. Εισβάλλουν στην πρεσβεία και τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Ρίχνοντας νέο λάδι στη φωτιά της εχταριστικής έντασης μεταξύ Σιητών και Σουνιτών. Η αστυνομία επενέβη λίγο αργότερα, απόθεση τους διαδηλωτές συνέλαβε δεκάδες. Οι αρχές απίφθηναν έκκληση να σταματήσει η έφοδος την ώρα που ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέβαζε στην επίσημη ιστοσελίδα του και αυτή τη φωτογραφία, συγκρίνοντας τη Σαουδική Αραβία με το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Με το σχόλιο ότι και οι δύο εκτελούν όσους τους αντιτίθεται. Ολόκληρος ο σιητικός κόσμος βράζει από το Ιράκ μέχρι το Πακιστάν και από την Ινδία μέχρι το Μπαχρέιν κατά της εκτέλεσης του Σαουδάραβα κληρικού και πολιτικού ακτιβιστή. Ο Αλ-Νίμρ ύψωσε τη φωνή του για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της καταπιεσμένης σαουδαραβικής σιητικής μειονότητας και εκφράζονται φόβοι ότι η εκτέλεσή του μπορεί να προκαλέσει χάος στην ευρύτερη περιοχή, με τους περιφερειακούς ανταγωνιστές του Ριάντ να ισχυρίζονται ότι μπορεί να σηματοδοτήσει την ανατροπή της πανίσχυρης σαουδαραβικής βασιλικής οικογένειας. Το Ριάντ επιμένει ότι ο Αλ-Νίμρ εκτελέστηκε μαζί με άλλους 46 φυλακισμένους επειδή ήταν μέλη ή συνεργάτες της Αλ-Κάιντα. The judiciary is objective and we deal objectively with the cases on merit. There is no difference between what a person does, regardless of his ethnic origin or affiliation or what he believes. We deal with facts and criminal intent. Μόλις κυκλοφόρησε η είδηση της εκτέλεσης του Αλ-Νίμρ, ομόδοξοι τους Σιήτες κατέβηκαν στους δρόμους της ιδιαίτερης πατρίδας τους, της Χατίφ, στα ανατολικά της χώρας. Οι οπαδοί του λένε ότι ο Αλ-Νίμρ ήταν ένας φιλιρινικός μεταρρυθμιστής που απεθανόταν τη βία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δηλώνει βαθιά απογοητευμένος με την εκτέλεση του Σιήτη κληρικού, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων την καταδίκασαν, ενώ το State Department εξέφρασε ανησυχία για αναζωπήρωση των θρησκευτικών εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, καλώντας τους Σαουδάραβες να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.